Γιώργο, καλησπέρα. Νομίζω ότι έχουμε θανατηφόρο, έτσι. Καλησπέρα. Ναι, δεν ξεκίνησε καλά το Σάββατο στην Χαλκίδα. Ήταν 7 η ώρα το πρωί όταν ένα παλικάρι 38 ετών πήγαινε για δουλειά, ήταν στη μηχανή του και προχωρούσε στο κέντρο της Χαλκίδας. Κάτω λοιπόν από άγνωστες συνθήκες, το μηχανάκι έπεσε στο δρόμο, έπεσε σε μια νησίδα που βρίσκονταν εκεί, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Αμέσως η περαστική, γιατί μιλάμε τώρα για το κέντρο της Χαλκίδας, περαστικοί πήγαν κοντά του. Όλα αυτά δηλαδή μέσα στη Χαλκίδα, Γιώργο. Μέσα στη Χαλκίδα, ναι, όλα αυτά μέσα στη Χαλκίδα. Και τώρα μπροστά σε μια περιοχή όπου υπάρχει κόσμος, υπάρχουν μαγαζιά, ήταν βέβαια 7 η ώρα το πρωί, ωστόσο υπήρχαν περαστικοί. Βέβαια. Ήταν το άτυχο παλικάρι να είναι πεσμένο κάτω στο έδαφος, προχώρησαν, τον είδαν, δεν είχε δει αισθήσεις του. Με ασθενοφόρο οδηγήθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας αμέσως, γιατί μιλάμε για κοντινή απόσταση. Εκεί δυστυχώς οι γιατροί διέγνωσαν τον θάνατό του. Βυθίζοντας έτσι το πέθος στην οικογένειά του, μιλάμε για 38 ετών παλικάρι. Τα συλληπιτήρια και τα δικά μας στην οικογένειά του. Πάμε τώρα σε αυτή την περίεργη είδηση με υδροκυκλώνα, το λέω σωστά. Υδροστρόβιλος, υδροκυκλώνας, όπως θέλεις πες το Γιώργο, όπως θέλει το λέμε. Το θέμα είναι να το συναντήσουμε μπροστά μας τι κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό είναι έξω από τη Χαλκίδα, σε ποιο σημείο αυτό στην Εύβοια. Αυτό είναι βορειοκεντρική Εύβοια, ναι. Είναι, βλέπει Αιγαίο. Να σου πω βλέπει κάτι. Αιγαίο. Βλέπει Αιγαίο. Δεν έχει, η Εύβοια έχει συχνά τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Μέσα στο χρόνο μπορεί να είναι και 30 οι φορές που θα έχουμε υδροστρόβιλους, υδροκυκλώνες. Βέβαια, οι επιστήμονες από την άλλη πλευρά κρούν τον κόδωνα. Για δείξτε το παιδιά σε full screen και να κουβεντιάζουμε με τον Γιώργο για να το δει ο κόσμος καλύτερα. Το βλέπουμε κιόλας, ναι, πραγματικά. Η εικόνα που είναι απίστευτη, δηλαδή τη βλέπουμε από μακριά, αλλά το θέμα είναι θα ευχόμαστε να μην είμαστε δίπλα. Αν καταλαβαίνω καλά, Γιώργο, τώρα ότι αν αυτό το φαινόμενο πλησιάσει σε κατοικημένη περιοχή, μπορεί να κάνει και ζημιές, έτσι. Ναι, αυτό όμως είναι υδροστρόβιλος. Θα πρέπει να γίνει κάποια έτσι μετάλλαξη του υδροστρόβιλου, έτσι ώστε να γίνει κυκλώνας και να μεταφερθεί στην περιοχή. Άρα δεν είναι πολύ επικίνδυνος. Δεν είναι πολύ επικίνδυνος όταν το βλέπεις σε απόσταση, όταν το βλέπεις κάποια χιλιόμετρα μακριά. Το θέμα είναι ότι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου οι επιστήμονες εάν είσαι δίπλα του. Μάλιστα. Δηλαδή αν είσαι εν πλώ, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και μάλιστα παρατηρούν ότι σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια έχουμε αύξηση τέτοιων φαινομένων. Κατανοητό. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε...